Οι αθλητικές κακώσεις είναι τραυματισμοί οι οποίοι μπορεί να συμβούν σε οποιαδήποτε κατηγορία αθλητού, είτε είναι ερασιτέχνης είτε επαγγελματίας, και η φύση τους έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη μορφή του αθλήματος. Είναι δηλαδή τραυματισμοί που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της άθλησης, άλλοτε πιο σοβαροί και άλλοτε πιο επιφανειακοί. Πάντως είναι ένα είδος τραυματισμού το οποίο πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, διότι αν δεν προσεχθούν στα αρχόμενα στάδια τους, μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρότερες βλάβες στην πορεία. Οι αθλητικές κακώσεις έχουν να κάνουν με το είδος της δύναμης που ασκείται στο συγκεκριμένο ιστό και με μία άλλη παράμετρο, με το πόσο συχνά συμβαίνει αυτό το πράγμα και πόσο ισχυρή είναι αυτή η δύναμη. Οι συνηθέστερες μορφές κακώσεων στον χώρο του αθλητισμού είναι τα διαστρέμματα, είναι οι τενοντίτιδες, οι μυϊκές θλάσεις και κατά δεύτερο λόγο κακώσεις οστών, συνδέσμων, χόντρων, και ίσως να βάζαμε τελευταίες τις παθήσεις της οσφυγικής μοίρας σπονδυλικής στήλης και του άνω άκρου της περιοχής του ώμου. Οι διάγνωση των αθλητικών κακώσεων σε πρώτο χρόνο γίνονται στο σημείο του τραυματισμού. Ο γιατρός κάνει μια πρώτη αξιολόγηση κλινική και αποφασίζει εάν ο αθλητής θα συνεχίσει ή εάν θα διακόψει. Εάν πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει, μπορεί να κάνει μια παρέμβαση σε πρώτο χρόνο στο σημείο του τραυματισμού και μετά, επαναξιολογώντας τον, να δώσει την έγκρισή του για να συνεχίσει. Εάν μιλάμε τώρα για κακώσεις οι οποίες είναι πιο σοβαρές, η διάγνωσή τους για να γίνει απαιτείται η βοήθεια της τεχνολογίας. Απαιτούνται δηλαδή όλες οι σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι οι οποίοι υπάρχουν σε επίπεδο ακτινογραφιών, μαγνητικού και αξονικού τομογράφου. Όλα αυτά τα σύγχρονα μηχανήματα υπάρχουν στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο και σε καθημερινή βάση τα χρησιμοποιούμε με ευρέως για να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε των διαφόρων ειδών αθλητικές κακώσεις. Η θεραπεία των αθλητικών κακώσεων, ανάλογα με το είδος του, σε πρώτη φάση είναι πάντοτε συντηρητική, αν είναι κάτι που αντιμετωπίζεται συντηρητικά. Δηλαδή, είτε θα κάνεις μία πρώτη προσέγγιση συντηρητική με κάποια φαρμακευτική αγωγή, πολλές φορές τα διαστρέμματα, οι στενοντίτιδες με κάποια μορφή παγωθεραπείας και με την παρέμβαση ενός εξειδικευμένου φυσιοθεραπευτή. Όταν μιλάμε για κάτι πιο σοβαρό, για κάκωση συνδέσμων, για κάποια κάκωση τενόντων η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά, τότε μπορεί να χρειαστεί να επέμβει ο κατάλληλος ορθοπαιδικός χειρουργός εξειδικευμένος σε χειρουργική αντιμετώπιση. Όλες αυτές οι σύγχρονοι μέθοδοι αντιμετώπισης των αθλητικών κακώσεων εφαρμόζεται στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο με όλες τις σύγχρονες minimal μεθόδους, με τις αρθροσκοπικές τεχνικές, και πραγματικά πραγματοποιούνται καθημερινά πολλές επεμβάσεις με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Εκείνο το οποίο πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι αρθροσκοπικές τεχνικές που τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματικά εκτοξευτεί έχουν δώσει στα χέρια μας ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην αντιμετώπιση των αθλητικών κακώσεων. Ειδικά όταν μιλάμε για επαγγελματίες αθλητές που η γρήγορη επάνωδός τους είναι ζωτικής σημασίας, στην περίπτωση αυτή με τις αρθροσκοπικές τεχνικές και τις minimal τομές τις οποίες χρησιμοποιούμε, είμαστε σε θέση χειρουργικά να θεραπεύσουμε αυτούς τους αθλητές και να τους βοηθήσουμε να επανέλθουν γρηγορότερα στο άθλημά τους. Όταν μιλάμε για την άρθρωση του γονάτου, που είναι πάρα πολύ συχνές οι κακώσεις συνδέσμων, μηνίσκων και χιαστών συνδέσμων, μπορούμε με τις αρθροσκοπικές τεχνικές να αποκαταστήσουμε αυτές τις βλάβες και να βοηθήσουμε τους αθλητές να επανέλθουν γρηγορότερα στο προγενέστερο επίπεδο δραστηριοτήτων τους. Το ίδιο συμβαίνει και με όλες τις αρθρώσεις και του άνω άκρου, όπως είναι ο ώμος, όπως είναι ο αγκώνας, πιθανά εξαρθρήματα του ώμου που μπορεί να συμβούν σε αθλητές ή διαφόρων ειδών άλλες βλάβες συνδέσμων και τενόντων. Είμαστε σε θέση να τις θεραπεύσουμε αρθροσκοπικά με όλες τις σύγχρονες μεθόδους και τα νέα μέσα τα οποία κυκλοφορούν και τα οποία υπάρχουν στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, και θα έλεγα ότι είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια μας για να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Το σημαντικό ποιο είναι με τις αθλητικές κακώσεις. Εάν κάποιες αθλητικές κακώσεις, όπως είναι για παράδειγμα μία χόντρινη βλάβη, είτε στο γόνατο, είτε στον ώμο, είτε σε μία άλλη άρθρωση, δεν θεραπευτεί σωστά σε πρώτο χρόνο, είτε μία συνδεσμική ρήξη όπως είναι ο πρόσθετος χιαστός σύνδεσμος, το μεταγενέστερο αποτέλεσμα είναι η πρόωρη ανάπτυξη της οστεοαρθρίτιδας, δηλαδή η πρόωρη καταστροφή της αρθρώσεως. Με αποτέλεσμα στις περιπτώσεις αυτές να παρατηρούμε ότι υπάρχουν πολλοί αθλητές οι οποίοι πλέον δεν αθλούνται σε υψηλό επίπεδο. Έχει περάσει η εποχή που πρωταγωνιστούσαν σε επαγγελματικό επίπεδο και ανακαλύπτεις ότι έχουν πλέον μια κατεστραμμένη άρθρωση σε πολύ μικρή ηλικία. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αναπόφευκτη η αρθροπλαστική,
όπου βέβαια με τα σύγχρονα μέσα που έχουμε στα χέρια μας στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο και με όλες τις σύγχρονες τεχνικές που χρησιμοποιούμε με τις minimal τομές, και πάλι είμαστε σε θέση να τους θεραπεύσουμε πολύ γρήγορα, αλλά είναι κρίμα μία άρθρωση να φτάσει σε πάρα πολύ μικρή ηλικία στο επίπεδο να χρειαστεί να προβούμε σε μία ολική αρθροπλαστική για να την αντικαταστήσουμε. Προσωπική μου άποψη ως ορθοπαιδικός χειρουργός εξειδικευμένος σε αθλητικές κακώσεις είναι ότι όλων των ειδών οι αθλητές, είτε μιλάμε για επαγγελματίες είτε για ερασιτέχνες, θα πρέπει να έχουν κάποιον προσωπικό γιατρό ειδικευμένο σε αθλητικές κακώσεις και με το παραμικρό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν να απευθύνονται σε αυτόν, έστω και αν μιλάμε για κάτι αμεληταίο όπως το έχουν αυτοί στο μυαλό τους. Διότι η γρήγορη διάγνωση και η αντιμετώπιση θα τους βοηθήσει στη γρήγορη αποκατάσταση και στην μακρότερη παρουσία τους στο χώρο του αθλητισμού. Θα είναι σε θέση να είναι στον χώρο του αθλητισμού περισσότερα χρόνια και χωρίς να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα.